Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία από το περιστατικό παράσυρση πεζού στο Γιώφυρο. Ο 55χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΦ του Παγνή σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, με τον αδελφό του να ξεσπά, κάνοντας λόγο για τριτοκοσμικές καταστάσεις στο κομβικό αυτό σημείο. Είναι αμαρτία αυτό που γίνεται. Να μην υπάρχουν δρόμοι, να μην υπάρχει τίποτα φωτισμός, να μην υπάρχει μια διάβαση πεζών εκεί, να μην υπάρχει ένα φανάρι να βοσβήνει. Δεν υπάρχει ένα διάζωμα στη μέση, πεζοδρόμια, τίποτα, τίποτα. Τελείως αδιαφορία. Μια αδιαφορία, μια μεγάλη προχειρότητα, αδιαφορία. Τίποτα δεν λειτουργεί σε αυτό το κράτος, τίποτα. Ο 55χρονος κατευθυνόταν προς τις υπηρεσίες υγείας στον Εσταυρωμένο για να κάνει φυσικοθεραπείες. Για 1 ευρώ και 20 λεπτά δεν επιβιβάστηκε στο λεωφορείο, όπως υποστηρίζει ο αδελφός του. Πολλά χρόνια άνεργος, με 3 παιδιά. Περπατούσε και πήγαινε στο ΕΚΑ. Λυπήθηκε, φαίνεται να δώσει 1,20, γιατί δεν έχει περίσταυμα αυτό το 1,20 που κάνει το λεωφορείο το αστικό. Και πήγαινε με τα πόδια. Και φεύγει από το Τσαλικάκι με τα πόδια και πάει εκεί πέρα κάθε μέρα. Τώρα και ένα μήνα και εγώ δεν το ήξερα να βοηθήσω την κατάσταση. Ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε στο κομβικό σημείο, καταγράφοντας άκρως επικίνδυνες εικόνες. Δεν ξέρω πως έχουν προτεραιότητα πάντοτε οι πεζοί. Έπρεπε να έχουν κάνει κάποια διαγράμμιση. Επειδή θεωρείται εθνικός δρόμος, οι αρμόδιοι λένε ότι θα πρέπει οι πολίτες να πάνε από τα φανάρια να περάσουν απέναντι. Τον κακό το στον γύρο, πού είναι τα φανάρια. Πού είναι τα φανάρια. Στα άλλα φανάρια πάτε πιο κάτω. Α, να πάω από τη Γιώφυρο. Καλό βράδυ, χωριανή. Εδώ είναι εύκολο να περάσουν. Με τίποτα. Με τίποτα. Θέλετε να έρθετε να πάω να τον εφράξετε εσείς τον δρόμο, να δούμε αν με αφήσει να περάσω. Δεν σας αφήνει κανείς να περάσει. Κανείς, τίποτα, δεν σταματά κανείς. Στην Πολωνία που είναι πιο πίσω από εμάς ποτέ, άμα κατεβεί ένας άνθρωπος στον άσφαλτο τον πόδα του, σταματούν όλοι, νεκρώνουν τα πάντα. Δεν υπάρχουν ούτε αριστερά ούτε δεξιά πεζοδρόμια. Κατεβαίνουν οι μαθητές πίσω σκοτάδι, χωρίς καθόλου φωτισμό, ούτε καν φωτισμό. Και στη Μενελάου Παρλαμά 68 υπάρχουν 2 στήλοι που εδώ και 6 μήνες ανάβουν σαν νυχναράκι. Έχω πάρει 15 φορές στο Δήμο τηλέφωνο, ναι, θα το τακτοποιήσουμε. Οι διαγραμμίσεις στη μέση της οδού έχουν ξεθοριάσει, όπως και οι διαγραμμίσεις που αφορούν τις διαβάσεις πεζών στο ύψος των φαναριών και με το σκοτάδι να κυριαρχεί. Αρκετές φορές βασικά έχω κινδυνεύσει, ναι, γιατί πολλοί οδηγοί δεν σε παρατηρούν, γιατί δεν υπάρχουν φώτα το βράδυ και άμα θες να πας απέναντι, ξέρω εγώ, υπάρχει κίνδυνος, μεγάλος κίνδυνος. Ναι, πολύ, πολύ, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Δεν προλαβαίνεις να περάσεις και, ναι. Κινδυνεύεται. Ναι, ναι, πολλές φορές, ναι. Η οδός Μενελάου Παρλάμα είναι εθνική οδός και σύμφωνα με τον νόμο δεν προβλέπονται διαβάσεις πεζών, όπως μας ανέφεραν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης. Ωστόσο, ο Δήμος Ηρακλείου έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτημα για διαβάσεις πεζών προς την υπηρεσία, κάτι όμως που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Ναι, θεωρώ πως θα έπρεπε να υπάρχει μια διάβαση πεζών. Πολλές φορές σταματάω και στη μέση και έπρεπε να περιμένω. Άμεσα θα τρέξουν από την περιφέρεια Κρήτης εργασίες συντήρησης της εθνικής οδού στο πλαίσιο εργολαβίας ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Οι εργασίες αφορούν ηλεκτροφωτισμό του κόμβου με φωτιστικά LED, αντικατάσταση ασφαλτοτάπητα και αντικατάσταση δικτύου ομβρίων.